Ναι. Πες μου όταν σου είπαν ότι ναι, το Netflix θα πάρει το Μαέστρο. Ήμουνα πάρα πολύ ψύχραιμος. Ήμουνα στο αυτοκίνητο, οδηγούσα, με πήραν, από το καλοκαίρι mm -hmm. είχε γίνει αυτό. Απλά δεν, δεν θέλανε να το πούμε πουθενά. Mm -hmm. ε, και όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ε, ε, ότι πάμε για κλείσιμο αυτή της συμφωνία. απλά θυμάμαι ότι πήγαινα στο μοντάζ, έκλεισα το τηλέφωνο, οδηγούσα στο χαλάντρι, πήγα στο μοντάζ συνέχισα το μοντάζ μου κανονικά. Δεν, 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 έβλεπα τίποτα, δεν με αφορούσε τίποτα γιατί έπρεπε να φτιάξω τα επεισόδια να είναι έτοιμα. Και επειδή ήξερα ότι θα τα, τα βλέπανε τα επεισόδια, γιατί τα βλέπανε κομμάτια-κομμάτια, τα βλέπανε δηλαδή τα πρώτα τρία επεισόδια, μετά, ήταν άλλα τρία, μετά ήταν άλλα τρία. Ε, είχα τεράστια αγωνία πώ να το φτιάξω όλο αυτό προκειμένου να πληρεί τι προποθέσει και προκειμένου να είναι αυτό που θέλω κι εγώ. Γιατί αυτό που του έστειλα είναι αυτό που πραγματικά εκπροσωπεί τον τρόπο το δικό μου σκέψη και την ιστορία μου. Για μένα, στο τέλος της ημέρας, δεν αλλάζει κάτι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προς Θεού, μη, φανεί ότι είμαι ε, Σίγουρα χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά δεν αλλάζει κάτι την ώρα που εγώ έχω να κάτσω να γράψω. Δεν αλλάζει κάτι την ώρα που εγώ είμαι στο σετ και στο γύρισμα. Δεν αλλάζει κάτι την ώρα που είμαι στο μοντάζ. Δεν αλλάζει κάτι τώρα που ψάχνουμε να βρούμε του χώρου για το δεύτερο κύκλο που ξεκινάμε σε λίγο καιρό τα γυρίσματα. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι πάλι τρέχω. Δεν είναι ότι ξαφνικά ε, πήραμε τόσα λεφτά όσα άκουγα, άκουγα κάτι, κάτι τρέλε, κάτι παράνοιε άκουγα ε, και άλλαξε για όλου μα. Όχι. Απλά μα δίνεται η ευκαιρία. Αυτό που φτιάχνουμε, να πάρουμε μία ανάσα και να το δούνε περισσότεροι άνθρωποι. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, τι mm. σημαίνει οικονομικά για μία σειρά ελληνική να την παίρνει το Netflix. Για μένα προσωπικά δεν σημαίνει τίποτα. Ε, για το κανάλι σημαίνει ότι δεν μπήκε μέσα. Mm. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το Μαέστρο είναι μια πολύ ακριβή παραγωγή για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Επίση, ακούσαμε πολλά. Πόσο στοιχείζε κάθε. Όχι, πάντω αυτό το περιβόητο ένα εκατομμύριο το επεισόδιο που άκουσα και μέχρι και οι δικοί μου άνθρωποι μου λέγανε, Ελά, τώρα πήρατε ένα εκατομμύριο το επεισόδιο. Λέω, μα ο πρώτο κύκλο κόστησε 350 χιλιάρικα. Θα ερχόταν ε, μια παγκόσμια πλατφόρμα <laughs> και θα έλεγε στην Ελλάδα, Εμεί τώρα θα σου δώσουμε ένα εκατομμύριο αν σου κόστισε έτσι για την όχι στο φοράρα και θέλουμε να το δώσουμε. <laughs> όχι, βέβαια. Έδωσαν χρήματα, καλά χρήματα, πολύ καλά χρήματα, γιατί έχω ακούσει ότι δεν δώσαν και τίποτα. Όχι. Δώσαν πολύ καλά χρήματα για πρώτη φορά, τα οποία ουσιαστικά τι εξασφάλισαν σε όλου μα, να έχει πληρωθεί ο κόσμο αξιοπρεπέστατα. Όλοι όσοι έχουν δουλέψει έχουν πληρωθεί σωστά και το κανάλι και η παραγωγή και όλοι να μην καταστραφούν, να μην μπουν μέσα. Δεν βγάλαν όμω κανένα τρελό κέρδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο από μια τόσο μικρή αγορά να βγάλει κέρδο. Και σαν πρώτο βήμα, σαν πρώτο βήμα, δεν είχαμε το, το δικαίωμα της μεγάλης απέτηση το να πούμε όχι εμείς θέλουμε να... Καθόλου. Πήγαμε πολύ πιο σεμνά και καλά κάναμε. Αυτά είναι και δική μου άποψη. Πριν το Netflix όμως, το budget του επεισοδίου του Μαέστρο πόσο ήταν? 350 χιλιάρικα ήταν. Το επεισόδιο. Το επεισόδιο. Τόσο κόστισε Το επεισόδιο. Το επεισόδιο. Ναι. Ξέρεις, είπα πριν στην αρχή για role model, μου θυμίζεις... Εντάξει, τώρα εσύ θα πει, ε, ξέρω εγώ... Ε, θα, ε, όχι, δεν είναι έτσι, αλλά πώς λένε στην Ελλάδα ότι Όλοι οι μπασκεμπολίστες πρέπει να α, ευχαριστούν τον Νίκο Γκάλι που ανέβασε το επίπεδο και το κασέ ναι. ή στην τηλεόραση τη Ρούλα Κορομιλά. Ναι. Κάτι αντίστοιχο είσαι εσύ για το θέμα των, των serials και τη ποιότητα των serials. Κοίταξε και τα, του τα. Το κομμάτι του budget. Τώρα, στο, όπως και στην ταινία, αλλά και εδώ, ε, έχει να κάνει και με τους χορηγούς, με ανθρώπους οι οποίοι θα σε εμπιστευτούν και θα σου δώσουν χρήματα προκειμένου να μπορεί, α πούμε, τι οι μουσικέ στη σειρά, προκειμένου να έχουμε παγκόσμια δικαιώματα, πήγα πόρτα-πόρτα και χτύπησα και ζήτησα χρήματα από ανθρώπου οι οποίοι ήρθαν, έ, 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 κάνανε σε αυτό που λέμε product placement, βάλανε τα χρήματά του, προκειμένου να πάνε αυτά τα λεφτά στα δικαιώματα για τι μουσικέ. Όχι να τα πάρει κανένα αυτά τα λεφτά. Ναι. Δεν, δεν, δεν ξεκίνησα να κάνω 9 επεισόδια. Επίση, πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο κόσμο, είναι πάρα πολύ δύσκολο από 9 επεισόδια ε, μια παραγωγή και ένα κανάλι να βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Γιατί είναι 9 επεισόδια. Yeah. Δεν δε, δε μπορεί. Νομοτελειακά δεν γίνεται. Οπότε είναι προ τιμήν του καναλιού και του προέδρου του καναλιού και, του, και των ανθρώπων του καναλιού και όλοι που όταν πήγα και του είπα ότι παιδιά είναι 9 επεισόδια. Ε, και είναι 9 επεισόδια τα οποία θα κοστίσουν 10 και 12 και 13 ίσω μέρε το επεισόδιο με όλου αυτού του ιστοποιού, με όλε αυτέ τι μουσικέ. Είναι ένα τεράστιο κόστο. Και μπήκανε στη διαδικασία και το κάνανε με το ρίσκο ότι μπορεί και να καταστρεφόντουσαν σε αυτό το κομμάτι. Και δεν καταστράφηκαν ευτυχώ. Ευτυχώς. Και για μένα και για, και για όλου μα.